Η συζήτηση είναι εξορισμού προβληματική από τη στιγμή που μιλάτε όλοι σας για την κοινωνική ασφάλιση. Λες και είναι κάτι σαν δικό σας δημιούργημα που το φτιασιδώνετε για να το σώσετε. Και είναι, πρέπει να πούμε, άκρος προσβλητική η αναφορά του Υπουργού ότι το αναδιανεμητικό σύστημα ως κατάκτηση μέρους της κοινωνικής ασφάλισης ήταν για να γίνει η κλοπή των παλιών στους νέους. Και όχι κατάκτηση, μια κατάκτηση η οποία ήταν από τις μεγαλύτερες εργατικής τάξης, την κέρδισαν με δεκαετίες αγώνα και την πλήρωσαν με πάμπολες θυσίες. Τι ακριβώς κατάκτησαν? Να το δώσουμε για να γίνει πιο καθαρό με τη βοήθεια δύο αριθμών που αναλογικά πατάνε και στη σημερινή πραγματικότητα. Ας πούμε 10 είναι η αξία αυτού που παράγει ο εργαζόμενος το μήνα, κατέκτησαν το 1 από τα 10 να το παίρνει σε μισθό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αξιοπρεπή ζωή και ένα άλλο είναι να το παίρνει σε σύνταξη, φαρμακευτική περίθαλψη και αυτό για όλους. Για γενική αλληλεγγύη που λέμε. Κατέκτησαν δηλαδή την κάλυψη και την προστασία όλων από το σάπιο σας σύστημα που παράγει θύματα, ανέργους, αρρώστους, ακατεμένους. Τα υπόλοιπα 8 συνέχισαν να τα τσεπώνουν τα παράσιτα κεφαλαιοκράτες που δεν παράγουν τίποτα. Γιατί κατάφεραν να τα κατακτήσουν αυτά οι εργαζόμενοι? Από τη μία διότι έδωσαν σκληρούς αγώνες και από την άλλη διότι είχαν στήριγμα το σοσιαλιστικό κόσμο. Εκεί που οι εργάτες αποφάσισαν να πάρουν στα χέρια τους και τα 10 της αξίας που παράγουν, εξαλείφοντας την ανεργία, μειώντας συνεχώς τον εργάσιμο χρόνο, κατεβάζοντας συνεχώς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους. Έτσι, απολάμβαναν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους ποιοτικά, χωρίς κοτούρες, με πλήρη κάλυψη σε όλες τους τις ανάγκες, την υγεία και όλα τα άλλα. Πού να σταθεί τώρα απέναντι σε τέτοιο σύστημα, το δικό σας άπιο σύστημα, όταν έχει απέναντί του τέτοιο αντίβαρο? Πριν το πάρουν αμπάριζα και οι υπόλοιποι λαοί, αναγκάστηκε σε υποχωρήσεις. Μόλις απαλλαγήκατε όμως από το σοσιαλιστικό βραχνά, φούλη η επίθεση για να τα πάρετε όλα πίσω. Και το μισθό, τσακίζοντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τον κατώτατο, αλλά και τις συντάξεις και τα επιδόματα. Την ώρα δηλαδή που η εκτείναξη της παραγωγής, της επιστήμης και της τεχνολογίας οριάζει και αυτό που παράγεται πλέον από τους εργάτες, τους εργαζόμενους συνολικά, σαν αξία, δεν είναι πλέον το 10 πριν δεκαετίες, αλλά 20 ή ακόμα και 30. Εσείς έχετε λυσάξει όλοι σας να αφαιρέσετε αυτά τα δύο αναλογικά μεγέθη του μισθού και της σύνταξης και να τα βάλετε πίσω στην τσέπη και πάλι αυτών των παράσιτων, των μεγαλομετόχων, των επιχειρηματικών ομίλων. Πώς σχεδιάσατε να το κάνετε αυτό, να πάρετε πίσω την κατάκτηση της κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνοντας συνεχώς από τη μία τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, παράλληλα διαλύοντας εργασιακές σχέσεις για να μην μπορεί κάποιος να φτάσει στη θεμελίωση. Με το να πείσετε τον ασφαλισμένο να σκέφτεται μόνο την πάρτη του για να γίνει πιο εύκολη λία και να δεχτεί να του τσεπώνετε τις εισφορές για επενδύσεις χωρίς εγγύηση επιστροφής, όπως γίνεται τώρα με την επικουρική, και όποιος τελικά φτάσει στη σύνταξη να ανεχθεί να είναι η σύνταξή του επιδοματάκι ούτε για επιβίωση. Και έτσι εφήβρατε το σύστημα των τριών πυλώνων. Σπάσατε τη σύνταξη σε κομμάτια για να είναι πιο εύπεπτη, να τη μασουλήσετε καλύτερα. Κύρια σύνταξη λοιπόν φτάσαμε τώρα μετά από τα 40 χρόνια δουλειάς. Εγγυημένα μόνο τα 3,84 ευρώ. Ό,τι ενδεχομένως από εκεί και πάνω από το ανταποδοτικό κομμάτι μέρος της κύριας σύνταξης που θα βάλετε στο μάτι το επόμενο διάστημα για να το κάνετε να το βάλετε στην κεφαλαιοποίηση, αλλά και από την επικουρική ασφάλιση, αν βάλει ο Θεός της αγοράς και των επενδύσεων το χεράκι του. Ξεκινήσατε την επίθεση μπαμ μπαμ. Από το 2000 με το Πασόκ, Γιαννίτσι, αυτά φέρατε και τότε. Φάγατε όμως τότε τα μούτρα σας από τα εκατομμύρια λαού που κατέκλυσε τους δρόμους και εσείς και οι ηγεσαίες σας που τότε κάτι πήγε να ψελίσει για κοινωνική συνένεση και να σας σώσει. Το μαζέψατε άρον-άρον. Χρειάστηκαν 20 ολόκληρα χρόνια για να ξανατολμήσετε. 20 χρόνια το πηγαίνατε βογκώντας γιατί το συνταξιοχικό κίνημα δεν σας άφησε να πάρετε ανάσα. Μέχρι που εμφανίστηκε το εκρηκτικό μείγμα, ο Γκαουντί, ο μεγάλος αρχιτέκτονας της σοσιαλδημοκρατίας, ο Κατρούγκαλος, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το παιδί του συστήματος για όλες τις δουλειές, σε ώριμο έδαφος πλέον, να το θεμελιώσει και να το κάνει πράξη μαζί με τον μέτρο του ξεκληρίσματος των ταμείων, τον Βρούτσι. Και ήρθε σε έτοιμο πιάτο των ειδικών αποστολών γνωστό κύριο Χατζηδάκη. Γιατί τώρα όμως, σε ποιο έδαφος αποφασίσατε να την κάνετε αυτή την επίθεση? Αφού ληστέψατε τα ταμεία, τα ασφαλιστικά και τα αδειάσατε, με απώλειες 200 δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά από την κλοπή του χρηματιστηρίου, τα δανεικά και αγύριστα σε βιομήχανους, το PSI, τα δομημένα ομόλογα, στέλνοντας με δεκάδες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, τις συντάξεις στο έσχος των 500 ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, και παίζετε τώρα το τελευταίο, το βρώμικο χαρτί της διαγενειακής σύγκρουσης για να βάλετε τελικά στο χέρι τους νέους ασφαλισμένους, υπολογίζοντας στη χαμηλή πείρα και την οργάνωσή τους, υπολογίζοντας στους καρπούς της προσπάθειας χρόνων που από γεννησιμιού τους ποτίζεται με όλους τους τρόπους με ιδανικά ατομισμού και παρτακισμού. Θεωρείτε λοιπόν τώρα ότι βρήκατε τη μεγάλη ευκαιρία, ότι βρήκατε τα απόλυτα κορόιδα για να περάσετε το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης, τους κόπους μιας όλης τους της ζωής, στα ίδια χέρια που αφάνισαν τα αποθεματικά και των παλιών συνταξιούχων, και μάλιστα με τη συνένεσή τους θέλετε να γίνει αυτό για να ξεμπερδεύετε και με τις κινητοποίησεις. Και πράγματι είναι απορίας άξιο. Τι άνθρωποι είστε τελικά? Διότι ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε και τι θα συμβεί. Τις δυνατότητες του συστήματος υγείας για κάλυψη όλου του λαού με όλες τις κατακτήσεις επιστήμης. Τη δυνατότητα για ξεκούραστα και αξιοπρεπή χρόνια στη σύνταξη. Τη δυνατότητα προστασίας του λαού μας από φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς. Τις δυνατότητες παραγωγής για δουλειά για όλους με πολύ λιγότερες ώρες και πρόσβαση σε όλο τον παραγόμενο πλούτο. Τα πήρατε όλα αυτά όλοι μαζί και τα κάνατε τι? Κότερα, πισίνες, βίλες και θησαυροφυλάκια για 100, 200. 500 παράσιτα ιδιοκτήτες επιχειρηματικών ομίλων που δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Έχετε φτάσει να υποβάλλετε τους εργαζόμενους από τη στιγμή που γεννιούνται και μέχρι να πεθάνουν, ολόκληρη η ζωή τους να είναι μια ατελείωτη θυσία. Και χωρίς κανένα διάλειμμα πλέον. Και για να μεγαλώσουν και για να σπουδάσουν, αφού πληρώνουν περισσότερα από όσα θα πάρουν σε όλη τους την εργασιακή πορεία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και για να αντέξουν ως εργαζόμενοι τη δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική ζωή και με μισθό που φτάνει σχεδόν για να πληρώνει πλέον τη νέα ΔΕΗ του κύριου Χατζηδάκη, αλλά και με συντάξεις πείραμα για το πόσο ζει ένας άνθρωπος μόνο με φάρμακα. Λοιπόν, μπροστά σε αυτό το μέγεθος θυσίας, γίνεται κάθε μέρα και πιο καθαρό σε όλο και περισσότερους ότι η επιλογή της θυσίας για την ανατροπή αυτής της απειλής, αυτής της βαρβαρότητας, αρχίζει να μοιάζει παιχνιδάκι.